Ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εγώ το διαπίστωσα πάνω στη δουλειά. Όλοι είχαμε πιστεί αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Ότι ο άνθρωπος επηρεάζει με τις ενέργειές του το κλίμα και πάμε προς το χειρότερο. Βλέπω ότι διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα. Ένα που υποστηρίζει όλο αυτό το πράγμα περί κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, πράσινη ενέργεια. Και ένα άλλο στρατόπεδο το οποίο φανατικά πλέον λέει ότι παιδιά, όλα αυτά είναι λίγο στον Σόλικα. αέρα, ναι. Όσο Κοιτάξτε να επιστήμονας, τι δείτε, πιστεύετε εσείς? σύμφωνα με την παλαιοκλιματολογία, πάντοτε είχαμε Αλλαγές. αλλαγές, κλιματικές ταλαντώσεις, αλλά σε γεωλογικό χρόνο, όχι Ναι. σε ανθρώπινο χρόνο. Ναι. Δηλαδή είχαμε μεσοπαγετώδεις περιόδους, παγετώδεις περιόδους κτλ. Το πρόβλημα εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι αυτό που λέμε κρίση. Ναι. Προσέξτε. Διότι όταν λες κρίση, δημιουργείς ένα φόβο στον άλλον. Είδατε τι συμβαίνει στις τηλεοράσεις. Τις προάλλες κάθομαι, ανοίγω τηλεόραση και λέει 62 βαθμούς στη Βραζιλία. Και μετά είπαν ότι σύμφωνα με μοντέλα είναι αυτό που αισθάνεται ο μέσος Ναι. άνθρωπος που βγαίνει έξω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για στιγμή προπαγάνδα. Και δεν Ναι. επεμβαίνει κανένας. Ναι. Θυμηθείτε το 87 πότε ήταν. Πόσοι άνθρωποι 87, πεθάνανε εδώ 87. πέρα και Ναι. μετά βάλαμε τα κλιματιστικά. Και Ναι. μετά τα κλιματιστικά κάει και όλη η Αθήνα, αν θυμάστε. Γιατί ανεβάζουν τη θερμοκρασία Ακριβώς, είναι πολύ δεύτερο περισσότερο. θερμοδυναμικό αξίωμα. Ναι. Μηχανή του Καρνό. Αν θεωρητικά κλείναμε όλα τα κλιματιστικά στην Αθήνα, θα έπεφτε η Θα θερμοκρασία. έπεφτε σημαντικά. Αλλά, προσέξτε, Ναι. ποιος έχει υπουργό υποδομών ή η καλή μας η Ευρώπη, η Ναι. οποία προσέχει τους πολίτες και δουλεύει κατά της κλιματικής κρίσης. Ναι. Είπε ότι εφ' εξής θεσμοθετούμε ότι τόσα τετραγωνικά πρασίνου θα αντιστοιχούν ανακάτοικο στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Και αυτό είναι νόμος, τέλος. Ναι. Όχι, τσιμέντο. Γιατί εκείνη η χαρά του εργολάβου.